για το θέμα της λειτουργίας της πόλης του Αγίου Νικολάου με αφορμή το αθλητικό αυτό. Και φαίνεται ότι από όλη τη σκάφη μπορεί να πάει καλή διάσταση. Καταρχάς, να πω ότι το θεώρησα επιχρέωσή μου μετά από αυτό που συνέβη την Παρασκευή να συγκαλέσω αυτή τη σύσκεψη φορέων. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο είχε ζητήσει και ο Σύλλογος Δικτύαρχων. Ήταν ένα δελτίο τύπου που είχε κάνει. Όμως, το περιστατικό της Παρασκευής νομίζω ότι ξεχύλισε το ποτήρι. Ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι δεν νοείται στις 11.30 να βγαίνει αυτεπάγγελτα. Τη δουλειά της κάνει η αστυνομία, αλλά ξαναλέω, χωρίς καμία καταγγελία να κάνει ελέγχους για ηχορύπαση με όριο τα 12 δεσιμέρια. Μπορεί να το λέει η νομοθεσία, αλλά όπως όλοι είδαμε εδώ στη σημερινή συνάντηση, από την ομιλία και μόνο του κάθε ενός από εμάς, υπερβαίναμε στα 80 δεσιμπέλ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις άμεσες με την έννοια ότι πρέπει να δοθεί νομοθετική λύση. Το είπαμε αυτό και θα κάνουμε διαγραφή στο αρμόδιο Υπουργείο να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία και να αλλάξουν κάποια πράγματα όπως το όριο των 80 δεσιμπέλ. Όπως πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, όπως είπα, έτσι ώστε να προχωρήσει σωστά και καλά και ήρεμα η τουριστική περίοδος και να μπορέσουν να δουλέψουν και οι επαγγελματίες. Η συμφωνία κυρίων όμως αφορά τους πάντες. Και οι ίδιοι οι επαγγελματίες και οι εστιατόρες πρέπει να σεβαστούν τα τουριστικά καταλήμματα. Και αυτοί είναι μεν επιμελητημένοι και για αυτούς νοιαζόμαστε. Όπως πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ντόπιος, ο οποίος εργάζεται, κοιμάται και το πρωί πρέπει να πάει στη δουλειά του. Όμως, όπως είπα και στην σύσκεψη, όλοι μας άμεσα ή έμεσα δουλεύουμε από τον ίδιο. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι νοικιάζουν καταστήματα, νοικιάζουν, έχουν κάποιε χώρε που νοικιάζουν σε άλλου. Εννοώ καταστήματα, σπίτια. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα αλληλοσεβασμό. Αυτό που ζητάω εγώ, σαν πρόεδρο του Δημητηρίου, από την αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή το μαλάκι πάει στην αστυνομία, είναι μια σχετική επίγεια. Να μην εξαντλείται η αυστηρότητα του νόμου. Έτσι νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική σεζόν και του χρόνου βλέπουμε τι μέλη γενέστε. Ο Δήμος είπε για μια κανονιστική απόφαση. Να πω στο σημείο αυτό ότι η κανονιστική απόφαση δεν υπερβαίνει τον νόμο σε καμία περίπτωση. Καμία κανονιστική απόφαση. Είναι σωστό να πάρθει με την έννοια ότι. Είναι μια τάση, μια διάθεση. Θα δείξει τι θέλει ο Δήμος, πώς θέλει ο Δήμος να προχωρήσει το επιχειρήν, να προχωρήσει τέλος πάντων το γίγνεσθε. Πρέπει να υπάρξει, αλλά είπαμε, δεν υπερβαίνει τον νόμο και δεν διασφαλίζει κανέναν επαγγελματία ότι δεν θα συλληφθεί ξανά για τα όρια των 80 δεσιμπέλ ή για το ωράριο. Παρέστη αστυνομία, είπε την άποψή τη, δεν μπορεί να κάνει. Στην ίδια αστυνομία. Βεβαίω. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η αστυνομία, να πούμε εδώ σε όλους, ότι αναγκαστικά εφαρμόζει τον νόμο. Όταν υπάρχει μια νομοθεσία, αναγκαστικά πρέπει να εφαρμόσει. Ξαναλέω, ήταν μια επίθεση και όχι να εξαντλεί την αυστηρότητά της. Έτσι, νομίζω ότι θα κλείσει σχετικά ομαλά η τουριστική σεζόν και θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο καλεστήριο είναι κομπή στην όρη του Αριστού που έδειξε στην πρόσφατη την άλλη αντιπληκτήρια. Εκτιμάται ότι αν πάρει παγκόσμια διάσταση, όλο θέμα αυτό θα έχει να κάνει με δημοσίευση και πιο άμεση επίλυση για φαρετάκι μου. Δεν ξέρω πότε θα είναι η επόμενη σύσκεψη στον Περιφερειακό Κοινοβουλίο σε λίγο. Σίγουρα θα θέσει το θέμα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν ενωθούν οι φωνέ περισσότερων κοινοβουλίων, θα πάρει μεγαλύτερη διάσταση και θα το λάβουν και υπόψη του οι αρμόδιοι. Και προφανώς και η παγκοσμία εμπειρία θα πρέπει να πάρει, γιατί όλες τις τουριστικές περιοχές θα αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Απλά βλέπουμε ότι εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ίσως στον Μουνέλα Σεφίο, υπάρχει επίοικια που υπάρχει σε άλλες περιοχές και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι εκνευρίζει και τους επιχειρηματίες, αλλά και γενικά δημιουργεί μια κακή εικόνα.